είπε δε, άνθρωπός της είχε δύο ιούς, και είπε ο νεότερος αυτόν το πατρί, «Πάτερ, δώσ' με το επιβάλλον μέρος της ουσίας και διήλε αυτής των βίων». Και μετού πολλάς ημέρας συναγαγών άπαντα ο νεότερος ιός απεδίμησεν εις χώραν μακράν, και εκεί διεσκόρπισεν την ουσίαν αυτού ζώνα σώτος. Δαπανίσαντος δε αυτού πάντα, εγένετο λοιμός ισχυρός κατά την χώραν εκείνην, και αυτό ήρξα το υστερίστε. Και πορευθεί σε κολλήθη ενή των πολιτών της χώρας εκείνης, και έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού βόσκιν χείρους, και επεθύμη γεμίσε την κοιλίαν αυτού από τον κερατίον ονίστιον ηχείρη, και ουδή σε δίδω αυτό. Εις αυτόν δε ελθόν, είπε, «Πόση μίσθη του πατρός μου περισσεύου συνάρτων, εγώ δε λοιμώ απόλυμε. Αναστάς, πορεύομαι προς τον πατέραν μου και ερώ αυτό. Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, ουκέτι ημί άξιος κληθήνε υιό σου, ποιησόν με ως ένα των μισθείων σου». Και Αναστάς ήλθε προς τον πατέρα αυτού, έτι δε αυτού μακράν απέχοντος είδε αυτόν ο πατήρ αυτού, και εσπλαχνίσθη, και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε αυτό ο Υιός, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ουκέτι ημί άξιος κληθήνε υιό σου». Είπε δε ο πατήρ προς τους δούλους αυτού, «Εξενέγκατε την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν, και δότε δακτύλιον εις την χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας, και ενέγκατε στον μόσχοντο συντευτών θύσατε και φαγόντες εφρανθόμεν, ότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ειν και ανέζησε, και απολωλός ειν και ευρέθη, και ήρξαν το εφραίνεσθε. Ειν δε ο Υιός αυτού ο πρεσβύτερος εν αγρώ, και ως ερχόμενος ίγγισε τη οικία οίκουσε συμφωνίας και χωρών, και προσκαλεσάμενος ένα των παιδων επινθάνετο τι ήταν αυτά. Ο δε είπεν αυτό, ότι ο αδελφός σου οίκηγε